προσπάθησε να κάνει μια εσωτερική ενδοσκόπηση, δηλαδή περίπου που ευρίσκεται πραγματικά, και με τη βοήθεια της διεύσης της προσευχής να ετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός των αγράτων παθών του Κυρίου μας και της Αγίας Αποαναστάσεως. Και έρχεται τη σημερινή Κυριακή με το Άγιο Ευαγγέλιο να μας υπενθυμίσει μερικά πράγματα και με την εορτή που όρισε η Εκκλησία μας που γιορτάζουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία να μας διδάξει και αυτό το γεγονός κάποια πράγματα ώστε ετοιμαζόμενοι να φτάσουμε στα Άγια Πάσχα. Ο Χριστός μας πολλές φορές προειδέασε τους μαθητές του ότι προχωρούμε στα Ιεροσόλυμα και εκεί δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα, αλλά θα με σταυρώσουν, θα με χτίσουν, θα εμαστιγώσουν. Αλλά κοιτάξτε, θα σταυρωθώ, θα πεθάρω πάνω στο σταυρό, θα ταφώ, αλλά τελικά θα είμαι ο νικητής. Αυτό είπε και σήμερα στους μαθητές του. Αυτό λέει και σε εμάς. Και το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι πράγματι φαίνεται ο Χριστός πολλές φορές να νικέται, να σταυρώνεται και εμείς να σταυρωνόμαστε οι χριστιανοί. Εν τούτης όμως μας λέει ο Χριστός ότι ο τελικός νικητής είναι ο Χριστός, είναι η Ανάσταση. Και νικέται και αυτός ο θάνατος ακόμη νικέται. Και δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που δίνει στους μαθητές του. Μην φοβηθείτε λοιπόν. Μην τα χάσετε τα μυθή πάνω στο σταυρό. Μην τα χάνετε τα λέξη των δοκιμασίας της ζωής σας. Διότι εγώ είμαι κοντά σας και είμαι νικητής. Και συνεχεία μας λέει ένα ωραίο περιστατικό, πολύ σοβαρό όμως. Τη στιγμή που ο Χριστός σου είπε ότι κοιτάξτε, εγώ πάω να σταυρωθώ, τότε δυο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και η μητέρα τους, δεν κατάλαβαν. Όπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Νόμιζαν ότι ο Χριστός θα ήταν βασιλιάς της Εκκλησίας. Και τι του είπαν, Κύριε, όταν θα γίνεις βασιλιάς και πάρεις την εξουσία στα χέρια σου, θέλουμε να μας βάλεις ένα από τα δεξιά σου και ένα από τα αριστερά σου, δηλαδή να μας κάνεις πρώτους και μεγάλους υπουργούς. Και ο Χριστός με λύπη, επειδή δεν κατάλαβα τι τους είπε, του λέει, ακούστε, εγώ στον Θεό θα σταυρωθώ και θα πάθω και εσείς μου λέτε να σας βάλω δεξιά και αριστερά, να σας δω θέσεις και εξουσίες. Ού κι είδατε τι αιτήσει, δεν γνωρίζετε τι ζητάτε. Αλλά δεν ήξερα μόνο οι δύο μαθητές. Ήταν και οι άλλοι μαθητές, οι δέκα, οι οποίοι όταν άκουσαν το διάλογο αυτό του Χριστού με τους δύο μαθητές, τι είπαν. Και αυτοί αγανάκτησαν, έτσι λέει ο κύριος, οι αγανάκτησαν και είπαν, γιατί αυτοί οι δύο και εμείς. Ανθρώπινα πράγματα, καθημερινά έτσι, γιατί εσύ και όχι εγώ. Θόνος, μίσος, ζήλια, αδικία, όλα αυτά τα βλέπω στη ζωή μας. Γιατί εσύ και όχι εγώ. Και συνεχώς είμαστε αυτή τη διαμάχη, αυτή την αντιπαλότητα. Και κάνει ο Χριστός το μέγα μάθημα. Τους μαζεύει και τους 12 και τους λέει, ακούστε, εμείς δεν μοιάζουμε με τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Η Εκκλησία δεν είναι εξουσία, τους είπε δηλαδή. Ούτε εμείς είμαστε εξουσιαστές. Οι άρχοντες και οι κυβερνήτες του κόσμου τούτου κατεξουσιάζουν και βιάζουν του λαού του. Από τότε μέχρι σήμερα, έτσι λέει. Οι λαοί καταδυναστεύονται και κατεξουσιάζονται
από αυτούς που κυβερνάνε τον κόσμο. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον λαό. Και πίνουν το αίμα του λαού. Και δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Αυτά είπε ο Χριστός και όντως έτσι είναι το πρόβλημα. Οι κυβερνώντες του κόσμου τότε και σήμερα τα ίδια είναι. Δεν σε ενδιαφέρει πόσοι θα πεθάνουν, τι φτώχεια θα υπάρχει ή οτιδήποτε άλλο. Τους ενδιαφέρει μόνο η εξουσία και πόσα θα συγκεντρώσουν χρήματα και κεφάλαια. Εμείς λέει οι χριστιανοί, λέει ο Χριστός και η Εκκλησία μου, δεν είναι έτσι. Θέλεις να είσαι πρώτος, τότε να γίνεις έσχατος, τελευταίος. Θέλεις να είσαι δυνατός και μεγάλος, να γίνεις υπηρέτης όλων. Αλλάζει τα πράγματα ο Χριστός και κάνει την επανάσταση, αυτή είναι η επανάσταση. Και που είναι και ανάσταση. Εξουσία και δύναμη δεν είναι το ψήφος. Δεν είναι αυτά τα πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά είναι ο δρόμος της θυσίας και της αγάπης. Αυτός είναι ο δυνατός. Αυτός που θυσιάζεται και αγαπά. Αυτός είναι ο δρόμος που δίνει ο Χριστός. Και αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Και αυτός είναι ο δρόμος ημών των χριστιανών, λαϊκών και κοινωνικών. Και λέει, θέλετε παράδειγμα? Πάρτε από μένα παράδειγμα. Δεν ήρθα για να σας εξουσιάσω, αλλά ήρθα να θυσιαστώ για σας. Και προσέξτε τι λέω. Αυτή είναι η διαφορά του Χριστού από άλλους αρχηγούς θρησκειών. Όλοι οι αρχηγοί θρησκειών σε όλες τις εποχές σταυρώνουν τους οπαδούς τους. Μόνο ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Δεν σταυρώνει εμάς ο Χριστός. Σταυρώθηκε για μας. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά που αλλάζει τα πάντα. Είπε λοιπόν ο Χριστός μας ότι ο δρόμος της αγάπης είναι ο δρόμος του πιστού, της Εκκλησίας και των Χριστιανών και αυτός είναι που θα νικήσει. Τελικά νικάει η αγάπη. Η αγάπη είναι πιο δυνατή από όλα τα πράγματα. Αυτό το Ευαγγέλιο, και αυτό είναι και ένα μήνυμα από την Αγία που γιορτάζουμε σήμερα, την Οσία Μαρία την Ελληνική. 17 χρόνια δούλεψε στην αμαρτία. Δυσκολευμένη. Πολύ δυσκολευμένη. 17 χρόνια πρόσφερε τις άρκες της για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τα έρευνα των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Όμως μέσα της κάτι ζει κάτι. Ήρθε σε Ιερουσαλήμ σε μια γιορτή για να πουλήσει τις άρκες της. Όμως έπρεπε που πήγαινε κόσμος να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και πήγε και αυτή να προσκυνήσει. Ενώ πήγε να προσκυνήσει μια δύναμη αόρατη την εμποδίζει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και τη στιγμή αυτή γίνεται η αναρχική ή μεγάλη. Γίνεται ο σεισμός ο εσωτερικός. Και λέει, δεν μπορώ να πλησιάσω τον σταυρό μου, γιατί ζω στην αμαρτία. Και μέσα τη λέει, βοήθησε με να προσκυνήσω τον σταυρό μου και θα αλλάξει η ζωή μου όλη. Και πράγματι έτσι έγινε. Η μεγάλη αλλαγή. Αυτή η δυσκολευμένη γυναίκα παίρνει την απόφαση να ζήσει πλέον με εγκράτεια. Πάλεψε 42 χρόνια στην έρημο μέσα. Μέχρι που σκίστηκε για τα ρούχα της ήταν γυμνή πλέον. Χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Με τους λογισμούς τα πρώτα χρόνια να τη βασανίζουν. Να τις υπερθυμίζουν τις ομορφιές της ζωής αυτής. Να σας υπερθυμίζουν τις συνδονές και όλα όσα είχε ζήσει σε 17 χρόνια. Όμως αυτή έμεινε έτσι. Είχε δώσει όλη την ύπαρξη της στον Ιησού Χριστό. Ερωτεύτηκε
Χριστόν. Και αφού ερωτεύτηκε τον Ιησού Χριστόν, όλοι οι άλλοι έρωτες φύγανε, σβήσανε και τα έδωσαν για τον Χριστό. Και έρχεται ο Ζωσιμάς εκεί στην έρημο και από μακριά τη βλέπει και του λέει, άφησε το ρούχο σου εκεί για να το φορέσω να έρθω κοντά σου. Και άφησε το ράσο του Ζωσιμάς, το φόρεσε εκείνη και του είπε, όλη τη ζωή της εξομολογήσει. Και του λέει, του χρόνου, τέτοια μέρα, άρχισε να με γιονίσεις. Την άλλη μέρα, την άλλη χρονιά, την ίδια μέρα, πήγε και την γνώρισε. Και του είπε, την άλλη χρονιά, τέτοια μέρα, θα έρθεις να με θάψεις γιατί θα πεθάνω. Αυτή είναι η Αγία Μαρία. Τώρα αυτό για μας τι έχει γνώσει. Πολλά είναι μας στον καθένα μας. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και ρώτησε κάποιος, είμαι αμαρτωλός. Μ' αγαπάει ο Χριστός. Και παίρνει την απάντηση από τον Άγιο. Εσένα θα πάει πιο πολύ και από τους δικαίους. Έτσι είναι ο Χριστός. Μια αγκαλιά αγάπησε. Και μας καλεί και μας φτάνοντας προς μεγάλη εβδομάδα να αλλάξει η ζωή μας. Να μην έχουμε ενοχές. Να μην φοβόμαστε. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Αυτό που λέμε τιμωρεί ο Θεός είναι ανοησία. Και αν το λέμε και εμείς οι παπάδες που είμαστε ανόητοι. Δεν τιμωρεί ο Θεός ποτέ. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι το όνομα. Εμείς φεύγουμε μακριά. Αυτός δεν φεύγει, μας κυνηγάει από κοντά. Είναι δίπλα μας. Εμείς τον εγκαταλείπουμε. Αυτός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Και μας φέρνει τα παραδείγματα αυτά ότι μπορούμε κι εμείς αδελφοί να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και αν η ζωή μας μέχρι τώρα δεν είναι όσο πρέπει, πια πρέπει στον Χριστό. Να αλλάξει τη ζωή μας όλο. Και να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Να ζούμε εν Χριστό. Να εκκλησιαζόμαστε. Να κοινωνούμε τα αγαπητά μυστήρια. Να αγαπήσουμε τον Χριστό, όχι από το πίτι. Όχι φόβο, δεν υπάρχει φόβο, ούτε ένωση. Το φάρμακο είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Για να αγαπήσω τον Χριστό, τότε όλα είναι εύκολα. Και η νηστεία και η προσευχή και η εγκράτεια και η σοφροσύνη και η αγνότητα και τα πάντα. Και τα νέα παιδιά να κρατήσουν την αγνότητά του, την καθαρότητά του. Να μου το Χριστό στην καρδιά του, όλα είναι εύκολα πια όταν αγαπήσει τον Χριστό. Για σκεφτείτε κι εσείς. Στη ζωή σας έχετε αγαπήσει. Όταν αγαπήσατε, κάνατε τα πάντα για αυτόν που αγαπούσατε ή για αυτήν που αγαπούσατε. Έτσι γίνεται. Άρα λοιπόν το μυστικό είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αγαπήσατε τον Χριστό. Αυτό λέει μια Αγία μου. Αγάπα τον Χριστό, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Διότι ο Χριστός είναι το πάνω, σου δίνει τα πάντα. Αγάπα την Παναγία και είναι κοντά σου η Παναγία. Και τότε αν αγαπήσεις τον Χριστό και την Παναγία, εύκολα κάνεις κάθε θυσία για τον Χριστό και την Παναγία και για τον αδελφό σου. Ήθε αδελφοί, να νιώσουμε αυτά τα πράγματα. Πρώτον, ότι η δύναμη είναι ο δρόμος της αγάπης. Ότι μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία δεν είναι εξουσία. Δεν είναι εξουσία. Ούτε εμείς είμαστε εξουσιαστές. Οι άνθρωποι του κόσμου σπουδούν και εξουσιάζουν, εκβιάζουν και καταδυναστεύουν. Και δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη ανατροπή και να γίνουμε άνθρωποι του Χριστού και της Παναγίας. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Ήταν εορτάσουν τα άνθρωπα του Κυρίου μας. Και με ανάσταση να συμμετάσχουμε όλοι στην Θεία Κοινωνία και να αγαπήσουμε τον Χριστό από τα βάθη της καρδιάς μας. Αμήν.